Τα αμφίβια είναι αδιαμφισβήτητα η πιο απειλούμενη ομάδα μεταξύ των σποδηλωτών. Μέχρι και 70% της αναπνοής τους επιτυγχάνεται από την ενυδάτωση του δέρματός τους, το οποίο είναι πολύ ευαίσθητο στις αλλαγές του περιβάλλοντα χώρου ή την παρουσία παθογόνων παραγόντων. Πολλοί πληθυσμοί τροπικών βατράχων αποδεκατίστηκαν από ένα παρασιτικό μύκητα που ονομάζεται Bataxochytrium dendrobatidis, ο οποίος δημιουργεί δερματικές παθήσεις και προκαλεί νόσο που ονομάζεται χιτριδιομυκητίαση. Η νόσος κατατρώει το δέρμα σε βατράχους, σαλαμάνδρες και άλλα αμφίβια. Ο συγκεκριμένος μύκητας ξεκίνησε την καταστροφική του πορεία κατά τη δεκαετία του 1980 από την Ασία, όπου τα ντόπια αμφίβια φαίνεται να έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα απέναντί του, ενώ χάρη στην παγκοσμιοποίηση και το διεθνές εμπόριο έχει βρει ευκαιρίες να εξαπλωθεί διεθνώς, καθώς οι άνθρωποι συνεχώς μεταφέρουν φυτά και ζώα από ένα μέρος στο άλλο. Έτσι, σήμερα εκτιμάται ότι περισσότερα από 200 είδη βατράχων εξαφανίστηκαν, με μεγαλύτερο αντίκτυπο να εντοπίζεται σε ορεινά ενδημικά είδη. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη απώλεια βιοποικιλότητας που έχει ποτέ υπάρξει εξαιτίας μίας και μόνο ασθένειας, καθώς ο μύκητας θεωρείται ένα από τα πιο καταστροφικά είδη εισβολής. Παρά το γεγονός ότι ο χιτριδιομύκητας προσβάλλει και τα ευρωπαϊκά είδη, ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν υπήρχε μαζική θανάτωση. Στην Ελλάδα, ο μύκητας εντοπίστηκε σε πληθυσμούς βατράχων στη Θράκη, συγκεκριμένα στη λίμνη Βιστονίδα και στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτιχίου Στοφυλιάς της Δυτικής Πελοποννήσου. Η ταχύτητα εξάπλωσης του μύκητα σε συνδυασμό με την υψηλή μεταδοτικότητα και την εγνωσμένη θανατηφόρο του δράση τον καθιστούν σημαντικότατη απειλή για όλα τα είδη των ελληνικών αμφιβίων. Κάπου μεταξύ 2010 και 2013 εισήχθη στην Ευρώπη ένα στενά συγγενικό είδος μύκητα, το οποίο είναι επικίνδυνο για τις σαλαμάνδρες και ονομάζεται Bataxochytrium salamandrivorans. Εισήχθη στην Ευρώπη από τις ασιατικές σαλαμάνδρες με το εμπόριο κατοικίδιων ζώων. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο πληθυσμός της κοινής σαλαμάνδρας στην Ολλανδία και το Βέλγιο είχε εξαλειφθεί και η παρουσία του επιβεβαιώθηκε αργότερα και στη Δυτική Γερμανία. Ευελπιστούμε ότι ο μύκητας δεν θα εισαχθεί σε άλλα μέρη και πως οι συμπαθητικές κυτρινόμαυρες σαλαμάνδρες θα εξακολουθούν να αποτελούν μέρος της ευρωπαϊκής φύσης. Είναι σημαντικό να προστατευτούν τα ενδιαιτήματα και οι πληθυσμοί αυτών των ζώων και να ενημερωθεί το κοινό ότι είναι προτιμότερο να μην αγγίζουμε κάθε είδος αμφιβίου αν δεν είναι απαραίτητο. Ο παθογόνος μύκητας μεταδίδεται από τον άνθρωπο στο ζώο με απλή επαφή. Έτσι, η οποιαδήποτε μεταφορά ζώου από τον άνθρωπο μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση της επέκτασης της νόσου αυτής στα ζώα. Η καλύτερη πρόληψη είναι η σωστή απολύμανση πιθανών μολυσμένων υποδημάτων, όπως για παράδειγμα παπούτσια ή μπότες. Η αποφυγή ανέτιου χειρισμού, σύλληψης ή μεταφοράς ζωντανών αμφιβίων, η στάθμιση οχημάτων σε περιοχές με σκληρό έδαφος και χωρίς βλάστηση και η χρήση γαντιών βινιλίου χωρίς πούδρα, όχι λάτεξ, μιας χρήσεως, εφόσον φυσικά κρίνεται αναγκαία η επαφή με το αμφίβιο. Δυστυχώς οι μύκητες δεν είναι η μοναδική θανάσιμη απειλή για τα αμφίβια, τα οποία απειλούνται από τη συνολική υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων τους, τόσο από τον άνθρωπο όσο και από την κλιματική αλλαγή.